τα τελευταία χρόνια κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια στον τουρισμό να προκαλέσουμε ανάπτυξη, να προκαλέσουμε άνοδο του τουριστικού ρεύματος. Έχουμε επιτύχει κάποια πράγματα την τελευταία τετραετία και αρχίζουμε πια και απλωνόμαστε στην ευρύτερη περιφέρεια. Μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ οι συμπράξεις με άλλους δήμους, με άλλους προορισμούς, για να μπορέσουμε να αυξήσουμε το χρόνο παραμονής των επισκεπτών που περνάνε μέσα από το αεροδρόμιο Μακεδονία ή μέσα από άλλες πύλες εισόδου, το πούμε έτσι. Και χρειαζόμαστε την ευρύτερη περιφέρεια, χρειαζόμαστε δήμους σαν την Καστοριά που έχουν ένα πλούσιο τουριστικό προϊόν για να μπορέσουμε να βγούμε ακόμα πιο δυναμικά στο εξωτερικό. Τι ακριβώς, ποιοι είναι οι βασικοί άξονες της συνεργασίας αυτής? Είμαστε καταρχήν σε μια πρώτη επίσκεψη εδώ πέρα, όπου θα δείξουμε και θέλουμε να παρουσιάσουμε τον τρόπο με τον οποίο κινηθήκαμε εμείς τα τελευταία χρόνια. Έχουμε πια φτάσει στο σημείο να εξασκούμε τη διπλωματία των πόλεων, όπως τη λέμε. Διαλέγουμε κάθε χρόνο κάποιους συγκεκριμένους προορισμούς, 6-7 πόλεις, στις οποίες πάμε μαζί με τους επαγγελματίες και παρουσιάζουμε τον προορισμό Θεσσαλονίκη. Θέλουμε αυτό, τη γνώση να τη μεταδώσουμε εδώ πέρα στην Καστοριά και να μάθουμε εμείς, να πληροφορηθούμε τι υπάρχει ακριβώς εδώ πέρα, τι μπορούμε να συνδυάσουμε, ενδεχομένως τη βυζαντινή τέχνη και τις βυζαντινές εκκλησίες που είναι ένας μεγάλος πλούτος και για τις δύο πόλεις και να δημιουργήσουμε ενδεχομένως κοινά τουριστικά πακέτα. Γι' αυτό έχουμε και τους επαγγελματίες μαζί, είναι οι άνθρωποι του τουρισμού, οι τουριστικοί πράκτορες, οι ξενοδόχοι. Θέλουμε να γνωριστούν με τους ανθρώπους εδώ, τους επαγγελματίες, για να πάρουν αυτή τη σκυτάλη και να προχωρήσουν έτσι αυτή το άνοιγμα το οποίο κάναμε εμείς. Μιλήσατε για σύμπραξη με άλλους δήμους, εκτός από την Καστοριά, έχετε συνεργασία και με άλλους δήμους ήδη? Έχουμε βρεθεί και στη Βέρεια, έχουμε μια σχέση με την Άουσα και έχουμε βρεθεί και στα Ιωάννινα, όπου και εκεί κάναμε μια παρουσίαση. Και η πόλη των Ιωαννητών, όπως λέγεται, ο Δήμος των Ιωαννητών, η πόλη των Ιωαννίνων, έχει υιοθετήσει τη διπλωματία των πόλεων και εξασκεί πια τη δικιά της εξωστρεφή πολιτική. Το επόμενο βήμα μετά τη συνάντηση αυτή? Το επόμενο βήμα είναι να έρθουν κάποιοι άνθρωποι και στη Θεσσαλονίκη από την Καστοριά. Αυτό είναι που θέλουμε. Να κάνουμε και εκεί ένα ανάλογο ραντεβού. Να δουν και οι άνθρωποι της Καστοριάς τον πλούτο τον οποίο διαθέτει η Θεσσαλονίκη για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη σχέση διαρκή. Ναι, καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμο Θεσσαλονίκης καθώς και τον Αντιδήμαρχο Επιχειρηματικότητας Τουρισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τον κύριο Μπέγκα, για την άμεση ανταπόκρισή του με το να επισκεφθεί την Καστοριά, φέροντας μαζί του συγκεκριμένα ανθρώπους του τουρισμού, όπως εκπροσώπους ξενοδοχείων καθώς και τουριστικών γραφείων, για να βρούμε τους όποιους εκείνους τρόπους να αναδείξουμε τον τουρισμό της Καστοριάς μέσα από συνεργασίες, για να συμβάλλουμε κι εμείς στο κομμάτι αυτό που λέγεται τουρισμός επισκεψιμότητα. Πιστεύετε ότι αυτό το εγχείρημα θα αποδώσει? Ναι, θεωρώ πως θα αποδώσει, γιατί και τεχνογνωσία θα μας δώσουν και να αναφερθώ στη δουλειά που έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια στην Θεσσαλονίκη, που στο κομμάτι του τουρισμού είχαν μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση, να σας μιλήσω και με νούμερα. Το 10 είχαν κοντά στους 1.300.000 επισκέπτες και σήμερα που μιλάμε έχουν κοντά στο 2,5 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε και αντιλαμβάνεστε ότι έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά στη Θεσσαλονίκη και αυτό το πράγμα θεωρούμε, χωρίς να μας διακατέχει εσωστρέφεια, αλλά ούτε εμάς, αλλά ούτε και τον Δήμο Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα την Αντιδημαρχία, μέσα από αυτή την συνεργασία να βρούμε εκείνες τις γραμμές που θα δώσουν τα μέγιστα στην προώθηση και θα συμβάλλουν στο τουριστικό κομμάτι. Κύριε Αντιδήμαρχε, τι στοιχεία θα δώσετε σήμερα για την Καστοριά? Δυστυχώς δεν είχαμε προηγούμενα δεδομένα καθόλου σαν Δήμος. Ασχοληθήκαμε αρκετά σαν γραφείο. Το αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις εκείνα τα στοιχεία, τα στατιστικά στοιχεία, για να δεις τέλος πάντων από πού έχεις επισκεψιμότητα, πόσο καιρό μένει ο κόσμος στην Καστοριά, από πού είναι, από ποιες χώρες, από ποιες πόλεις, τι έρχονται να δούνε, τι τους κεντρίζει το ενδιαφέρον. Δεν έχουμε τέτοια στατιστικά στοιχεία. Στην προσπάθεια που κάναμε το τελευταίο διάστημα, θέλω να σας πω ότι στην έρευνα είδαμε ότι λογικό είναι πρώτη επισκεψιμότητα η Καστοριά από το εξωτερικό να είναι η Ρωσία, να ακολουθεί η Ιταλία, η Γερμανία, το Ισραήλ, η Ολλανδία, η Τουρκία, ούτως ώστε να πάμε στοχευμένα και να δούμε πώς μπορούμε με διαφορετικό τρόπο να απευθυνθούμε στις διάφορες χώρες για να έχουμε ανάλογο κόσμο που εκδηλώνει ενδιαφέρον για την περιοχή μας. Γιατί δεν πάβει να... δεν είναι της εποχής να λες
Είμαι Καστοριά, είναι η ωραία Καστοριά. Έχω εκκλησίες, έχω βυζαντινές, έχω αυτό. Το προϊόν πρέπει να μάθεις και να το πουλάς. Δυστυχώς αυτό το πράγμα, ούτε πακέτα, υπήρχαν τουριστικά πακέτα, καταλαβαίνετε τι εννοώ, αλλά ούτε η προώθηση του προϊόντος, αυτό που έχουμε, να το δώσουμε στα γραφεία του εξωτερικού, για να έχουν και αυτοί κάτι στα χέρια τους, ούτως ώστε να βοηθήσουν, να στηρίξουν και την προσπάθεια, αλλά και τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να επισκεφτούν την Ελλάδα. Γιατί πολύ εύκολο είναι να προβάλλεις την μπλε Ελλάδα τη θάλασσα, αλλά και η ενδοχώρα έχει και αυτή τα μεγάλα πλεονεκτήματά της, ούτως ώστε αυτά ερχόμαστε να τα αναδείξουμε στοχευμένα. Κυρία Δήμαρχε, θα κάνετε άνοιγμα και στους άλλους δήμους για συνεργασία? Ναι, είμαστε ανοιχτοί στις συνεργασίες. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, και τα Γιάννηνα είναι πάρα πολύ κοντά μας, η Αγνατία Οδός, και δεν διακατέχει αυτή τη δημοτική αρχή η εσωστρέφεια. Εδώ θέλω να πω ότι υπάρχει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και με την αντιπεριφέρεια, αλλά και με την περιφέρεια, ώστε να πάμε όλοι μαζί σε ένα επιχειρησιακό σχέδιο, στοχευμένα όμως. Κύριε Αντιδήμαρχε, με βάση τα στοιχεία που έχετε στη διάθεσή σας σήμερα, αυτοί οι τουρίστες που αναφέρατε, οι επισκέπτες από άλλες χώρες, έρχονται εδώ στην Καστοριά όλη τη διάρκεια του χρόνου, υπάρχει μεγάλη αύξηση στο... θα σας μιλήσω για τους μήνες που παρουσιάζουν αύξηση στο τουρισμό. Είναι ο Αύγουστος, που αυτό σημαίνει και μας δείχνει ότι μετά τη θάλασσα προτιμούν την ενδοχώρα, και ο Δεκέμβρης μέχρι τα μέσα Γενάρη. Αυτό σε σύγκριση με τους άλλους μήνες ή σε σύγκριση με άλλες χρονιές? Όχι, σε σύγκριση με τους άλλους μήνες, και σας λέω τα δεδομένα, γίνεται δουλειά, ούτως ώστε να φτάσουμε να μιλήσουμε και για απόλυτους αριθμούς. Χθες όμως στο Δημοτικό Συμβούλιο η μειοψηφία μίλησε για μια αποτυχία του συγκεκριμένου σχεδίου με τη Θεσσαλονίκη, γιατί όπως είπαμε και στα Γιάννενα δεν πέτυχε εδώ και 7 μήνες. Αυτό είναι μια προσωπική άποψη ενός Δημοτικού Συμβούλου και θεωρώ ότι δεν είναι αυτό που πρέπει να συζητήσουμε σήμερα. Και δεν ξέρω με ποια στοιχεία, όταν κάποιος βγαίνει και μιλάει ότι δεν πέτυχε μια συνεργασία, θα πρέπει να έχει και στοιχεία. Τώρα, γενικά και αόριστα, ο καθένας μας θα μπορεί να πει οτιδήποτε. Εδώ φαίνεται όμως ότι στο κομμάτι που λέγεται τουρισμός δεν θα πρέπει να υπάρχει ούτε αντιπολίτευση, ούτε, δηλαδή σε αυτή την προσπάθεια πρέπει να τη στηρίξουμε όλοι, και εσείς και εμείς, αλλά και όσοι εμπλέκονται σε αυτό το κομμάτι. Γιατί στις εποχές της κρίσης που περνάμε, βλέπουμε μια μεγάλη αύξηση στο κομμάτι του τουρισμού γενικότερα σε όλη την Ελλάδα. Επομένως, η βιομηχανία που λέγεται τουρισμός, πρέπει να δώσουμε το ανάλογο ενδιαφέρον και να πάμε όλοι μαζί. Εγώ τουλάχιστον, και η Δημοτική Αρχή, αλλά και ο Δήμαρχος, δεν χρησιμοποιούμε το εγώ, αλλά το εμείς.